εντοφύλεξτε με εις ακούσον μου των οδυνών, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή των ψαλτικών περιηγήσεων έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μαζί μας για μια ακόμα φορά τον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο. Πάτερ, ευλογείτε και καλώς ήρθατε. Κύριος, καλή χρονιά. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο πατέρας του Κώστα του Φωτόπουλου και θα θέλαμε να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι με τον Παπαγιάννη έχουμε γράψει στο παρελθόν άλλες τρεις εκπομπές, οι οποίες όμως, πάτερ, αφορούσαν το δάσκαλό σας περισσότερο, το Μιχαλάκη τον Κυριαζόπουλο. Ήταν πολύ σημαντικές εκπομπές γιατί για τους περισσότερους ψάλτες δεν ήταν ένας γνωστός, δεν είναι ένας γνωστός ψάλτης, και αναδείχθηκε μέσω της εκπομπής και μέσω κάποιων ηχογραφήσεων που μας δώσατε, που ήταν σε νεότερη ηλικία. Και τότε είχαμε αφήσει μια κρεμότητα ανοιχτή. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θα μας ηχογραφούσατε μερικούς κανόνες και γενικά μερικά σύντομα μέλη, αλλά νομίζω σήμερα, Κώστα, να ξεκινήσουμε με τους κανόνες. Καλό θα ήταν να πούμε και στους ακροατές ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο θα ηχογραφήσουμε τους κανόνες, τα μέλη αυτά, γιατί επιλέγουμε αυτό και όχι κάτι άλλο. Να μας πεις έτσι ένα-δύο πράγματα. Λοιπόν, εγώ το 1978 βρέθηκα στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, όταν ήταν ηγούμενος ο Πάπα Εφραίμ, ο οποίος μετά πήγε στην Αριζόνα. Ήταν μια, και τότε όπως και τότε, μια μεγάλη συνοδεία μοναχών. Και εκεί, επειδή είχα μια, ας πούμε, μια μικρή προϊστορία στο αναλόγιο, εντάχθηκα και στους χωρίς των ψαλτών. Ήταν ένας πολύ καλός ψάλτης τότε, ο μακαριστός Πάπα Εφραίμ, ο ηγούμενος της μετέπειτα ηγούμενος της Μονής Κερουποτάμου, ο οποίος κατά πάρα έτσι θλιβερό τρόπο έφυγε από τη ζωή. Πολύ καλός ψάλτης, μαθητής του Χατζημάρκου ήταν, γλυκύτατος, αλλά οπωσδήποτε με κάποιο περισσότερο κοσμικό χρώμα, ας πούμε, στη φωνή του. Τότε η αδελφότητα αυτή, ο πυρήνας της αδελφότητας αυτής, είχε έρθει από την Προβάτα. Ο Πάπα Εφραίμ ήρθε από εκεί με 10-12 πατέρες και εγκαταστάθηκε. Εκεί βρήκε τότε το εξής θέμα, ότι υπήρχε ένας ιερομόναχος Γεώργιος, ο οποίος ερχόταν και έψαλε τις καθημερινές ακολουθίες από ένα διπλανό κελί, επειδή οι μέχρι τότε πατέρες ήταν λιγοστοί και δεν μπορούσαν να τα απεξέλθουν, δεν είχαν κατάλληλο ψάλτη. Βέβαια, όταν ήρθε η αδελφότητα αυτή, είχαν ένα ησυχαστικό πρόγραμμα. Στην αρχή ήθελαν να εξακολουθήσουν και στο κοινόβιο να έχουν αυτό το πρόγραμμα, αλλά τους είπαν οι γεροντάδες, εδώ είναι κοινόβιο, μπορεί να κάνετε τις αγρυπνίες σας ό,τι θέλετε, αλλά θα γίνονται όλες οι ακολουθίες. Και αυτό ωφέλησε βέβαια και την κοινωνική αδελφότητα. Και έμεινε όμως ο Παπαγιώργης αυτός, ο οποίος κατά την κοινή εκτίμηση των άλλων έτσι πατέρων δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Ήταν όμως ένας από τους απλούς φορείς της αγιορείτικης ψαλτικής παραδόσεως. Κανείς δεν τον ξέρει, δεν ξέρω αν τον ξέρει κανείς, έξω από το κελί αυτό. Και αυτόν άκουγα όταν έψαλε και τους κανόνες, τις καθημερινές και ό,τι άλλο, το ύφος αυτό το καθευτό, ας πούμε, αγιορείτικο, που, να το πω έτσι, βγαίνει μέσα από την καρδιά των αγιορητών αυτή η κατάνοιξη, δεν είναι επιπλαστή. Καμιά φορά μιμούμαστε κι εμείς, υποτίθεται καμιά φορά τους αγιορείτες, αλλά δεν έχουμε καμία ουσιαστική σχέση. Δηλαδή, όπως έτσι μου έρθει μια εικόνα, όπως έρχεται το φως στην εικόνα ορθόδοξη, μέσα από το βάθος βγαίνει το φως, δεν είναι εξωτερικό φως, για να όσο μπορεί να απεικονίσει όσο γίνεται συμβολικά το άκτιο στο φως, έτσι και μέσα από την καρδιά των αγιορτών βγαίνει αυτό το ύφος, το οποίο είναι πλήρες κατανήξεως. Άκουλα λοιπόν εγώ και
αυθόρμητο τον μιμούμενο αυτό, μου λένε τι το έζω, τι κάνεις αυτό, σαν τον Παπαγιώργη τα λες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ακούγαμε και. Ήταν διαφορετικό από τους άλλους. Γιατί δεν οι άλλοι ήταν και αυτοί κάπως επηρεασμένοι από το κοσμικό πνεύμα, ίσως και από το μακαρίστο το. Άρα ο Παπαγιώργης ήταν αγιορείτης. Ήταν αγιορείτης. Δεν είναι ότι ήταν κάτι άλλο. Όχι, είπαμε από το κύλι απ' έξω, όχι. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήταν ο φορέας αυτής της παραδόσης. Δεν είναι διάχυτης το Αγιώργης. Τώρα δεν άκουσε άλλους μοναχούς που να θυμίζουν το ψάρισμα του Παπαγιώργη. Άκουγαμε κατά καιρούς και στη Μονή στα Βουρνικήτα, το πατέρα Αντώνη και που έψαλε, ο πατήρ Αντώνης, είχε ακούσει το. Είχε μάθει από τους ψαλτάδες των Καριών, είχαν μάθει αυτοί, το Γαβρίλ, το Μαγκαγό, το Μπαλωμένο, το λέγαμε Μπαλωμένο. Να πω και αυτό σε παρένθεση. Μια φορά βρέθηκα όταν είχε στην επίσκεψη ο πατήρ Γαβρίλ εκεί και ψάλαν την παράκληση, είχαν παράδοση στην Φιλόδο και ψάλαν τη Τετάρτη και Παρασκευή, τη μικρή και τη μεγάλη παράκληση. Οπότε ήρθε αυτός και πηγαίνει στο κάθε στο δεξιό χορό και πάνε στο αριστερό. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω ξανακούσει, είπα που είχε μείνει αυτή η ανάμνηση, ο άνθρωπος ορχήστρα. Μόνος του, δηλαδή γέμιζε όλο το ναό, οι άλλοι κάναν σαν να νιαουρίζουν. Δηλαδή αυτή είναι αντί που είχε. Τέτοιο γέμισμα έχει φωνή του και τόσο έτσι κατανεκτικός. Λοιπόν, είχαν μάθει αυτοί οι αγιορείτες, είχαν μάθει τη Μονή στα Βουρνικήτα και έλεγα, είχα αυτό το ύφος, το άκουγα δηλαδή και στα άλλα μοναστήρια υπήρχε. Και προσπάθησαν τις παλιά να το κρατήσουν, δεν ήθελαν το κοσμικό ψάλσιμο. Στις αγρυπνίες πηγαίνουν οι κοσμικοί ψάλτες, πήγε ο άλλος να διαβάσει, να ψάλει κάτι με ένα δοξαστικό από κάπου και το παίρνει ο Γαβρίλο Μακαριστός, ο ηγούμενος του Διονυσίου, ο μεγάλος γέροντας. Το πατέρα παίρνει, πάρα του λέει, για όκουβο να ψάλεις, του λέει, δεν θέλουμε τέτοια. Δυστυχώς όμως, οι κοσμικοί έτσι, να πω, αμαρτία, το πω εισαγωγικά, μπήκε και στο Αγιώρος αυτό το θέμα της ψαλμωδίας και έτσι είχαμε αυτήν την λύση. Ναι. Μια σχέση και μουσικός, δηλαδή μπορείτε κάπως να μας το εξηγήσετε πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό, τη διαφορά ας πούμε κοσμικού ύφου, να το καταλάβουμε, υπάρχουν και μουσικά, ναι. Στοιχεία είναι μόνο πνευματικά. Όχι, μαζί είναι αυτό το μουσικό, το πνευματικό είναι μαζί. Απλώς δεν είχε αυτές τις πάρα πολλές υπερβολικές αναλύσεις που κάνουν οι κοσμικοί ψάλτες, πολύ ωραία πράγματα αυτά. Είναι πιο απλή ψαλμωδία, αλλά πιο εγκάρδια. Έχουν τις αναλύσεις με ένα μυστικό τρόπο, χωρίς υπερβολικές αναλύσεις και χωρίς να κορώνες, χωρίς τραβήγματα στη φωνή. Έτσι είναι πιο μετρημένο αυτό το ύφος. Αλλά βέβαια, έχουμε ακούσει το Φυρφυρί, βλέπουμε πόσο μεγάλος τεχνίτης είναι και πώς κάνει. Αλλά βλέπουμε όποιος ακούσει το Φυρφυρί μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι. Ας πούμε, η πιο έντεχνη αγιορείτικη ψαλμοδία τη συγκρίνει με τους κοσμικούς ψάλτες και να κατάλαβε. Αλλά και οι πιο απλοί είχαν αυτό το ύφος, το πιο ανεπιτίδευτο να πω. Έτσι. Όχι όμως αυτό το. Ο Παπαγιώργης πήγαινε πιο πολύ προς τον Φυρφυρί ή προς τον Μαγκαβό. Ναι, προς τον Φυρφυρί περισσότερο πηγαίνουν όλοι αυτοί. Προς τον Φυρφυρί, αυτό το ύφος. Ο Μαγκαβός είχε νομίζω ένα δικό του κάπως. Έτσι και μια δική του εκφορά και μια δική του έκφραση. Βέβαια στους κανόνες. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να έχει. Εντάξει. Εγώ είπα λοιπόν. Ίσως στις θέσεις. Επειδή με ρώτησε ο Κώστας ο Φωτόπουλος για το θέμα, γιατί τα γράφουμε, είναι γιατί εμπολείς έχουν εξαφανιστεί αυτά. Εμπολείς. Και λέω ότι αξίζει κάποιος τέλος πάντων να καταγράψει τα υπόλοιπα της παραδόσεως αυτής. Τώρα. Χρειάζεται και μία έρευνα για το τι, το γεωρητικό ύφος τι είναι, ας πούμε, είναι μικρασιάτικο, έχει έρθει από, είναι ίσως μία μίξη μικρασιάτικο, παλαιάς παραδόσης που ήταν εντόπια, είναι και ας πούμε την Καβάλαξα από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι μία μίξη όλων αυτών. Πάντως καταβάσκαν είχαν ένα πράγμα, έχει δημορφωθεί ένα ύφος ας πούμε. Σχεδόν τον ίδιο τρόπο δηλαδή τα έψαλαν τους κανόνες. Λοιπόν, τώρα επί του πρακτέου να πούμε κάποιους σειρμούς όπως τους έχω συγκρατήσει, γιατί φεύγοντας από το Αγιώρος, όπου έψαλα προσπάθησα και το κράτησα αυτό των καθημερινών, δηλαδή τους κανόνες περισσότερο και όπως συμπίπτει με εορτές βέβαια. Και να πούμε ότι είναι και για μας τους κοσμικούς ψάλτες είναι χρήσιμη αυτή, γιατί όλες τις καθημερινές, ειδικά πρώτη, τρίτη, έκτη, 8η, 9η ψάλουν.
Ναι, ναι, και πολλές φορές συναντάμε κανόνες που τους βλέπουμε πρώτη φορά ή δεν τους έχουν τα ερμολόγια μέσα. Ναι. Το θέμα είναι ότι και στη Μονή Φιλοθέω και στα περισσότερα μοναστήρια και τότε, το 1978-1979, ακόμα στα περισσότερα, ακολουθούνται αυτή η τάξη. Δηλαδή έψαλαν με τη στοιχολογία πρώτη, τρίτη, οδή και μετά οδόη και ενάτη. Η ενάτη, αυτό, οπότε αυτά ήταν τα σχόλια. Ήταν ολόκληρες από εδώ και ενάτη ή τους ερμούς μόνος. Ολόκληρες, από ό,τι θυμάμαι ολόκληρες τις οδές με τη στοιχολογία. Και πώς γίνονταν, σύνομαι, δηλαδή γίνονταν μετά κοντά και ο οίκο και μετά εδώ με διαβάζανε δηλαδή. Διαβάζουν όλες τις οδές, τις διαβάζανε τις υπόλοιπες. Στη θέση τους ή όλες. Στη θέση τους διαβάζανε. Και πώς φτάνουν την οδόη. Την οδόη μόνο τον ερμό μάλλον εννοείς. Δεν μπορώ να θυμηθώ πολύ καλά. Μπορεί και την οδόη και την οδόη. Πάντως νομίζω λέγανε την εργοδοή και ενάτη, δεν μπορώ να, δεν είμαι σίγουρος απόλυτα. Οπότε αυτοί οι περισσότεροι αυτών των οδών περισσότερο έτσι σπανούς και την έκτη καμιά φορά επειδή λέγανε τον ερμό της έκτης και σταματούσαν και αυτό, οπότε τα είχα συγκρατήσει και όσο μπορώ επειδή τα αγάπησα τα συγκρατώ. Όπως επίσης και υπάρχει και διαφορετικός τρόπος για να ψάχνουν την παράκληση και τη μικρή και τη μεγάλη. Έχει υπάρχει διαφορά. Ωραία, θα μας τα πείτε γι' αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε λοιπόν τώρα, να ξεκινήσουμε από τον πρώτο ήχο, έτσι, συμφωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, από τους κανόνες δηλαδή του πρώτου ήχου, την τρίτη οδή, στερεωθείτο η καρδία μου. Να πούμε ότι θα ηχογραφήσουμε ηρμούς οι οποίοι έχουν κάτι ιδιαίτερα. Έτσι, ναι, 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 όχι τους όλους, ναι, όσοι νομίζω ότι... Δεν ακολουθούν σήμερα οι ψάλτες. Στερεωθείτο η καρδία μου εις τον θέλημα σου Χριστέ ο Θεός. Ο εφίδα των ουρανών στερεώσα στον δεύτερο και δράσα εν τη σύδαση την γη παντοδύναμε. Ο μόνος ειδός. Ο μόνος ειδός της των πρωτών ουσίας την ασθενεία και συμπαθός αυτήν μορφωσάμενος περίζωσον με εξύψου δύναμη του βοάση Άγιος ο ναός ο εμψυχός της αφράστου σου δόξης φιλάνθρωπε. Της έκτης οδής, τον προφήτην Ιωνά. Τον προφήτην Ιωνά εκμιμούμενος βό, την ζωή μου αγαθέ ελευθέρωσον φθοράς και σώσον με, σωτήρ του κόσμου κράζοντα δόξαση. Πάντρε, το τέμπο ήταν αυτό η χρονική αγωγή. Ναι, ήταν. Πολύ γρήγορα το λέγανε. Πόσο πιο γρήγορα, εντάξει. Άμα μπορεί και πιο γρήγορα λίγο. Πάντως δεν ήταν πολύ, πολύ, πολύ γρήγορο. Όχι πάρα πολύ γρήγορο, εντάξει. Δεν... Εκύκλωσεν ημάς εσχάτη άβυσσος ουκ εστιν οιωμένος ελογίστημένος πρόατα σφαγής σώσον τον λαό σου ο Θεός ημών σιγαρίσχεις των ασθενούντων και επανόρθωσεις. Εισογδόης οδής. Ομφρύτου συνάγγελοι. Ομφρύτου συνάγγελοι και πάσε στρατείε ως κτίστην και Κύριον ημνείτε ιερείς δοξασάτε παιδες ευλογείτε λαοί και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ενάτη, την φωτοφόρον εφέλην εν ιω πάντων δεσπότης ως ιετός εξ ουρανού επιπόκον κατήλθε και σαρκώθη δι' μας γενόμενος άνθρωπος ο άναρχος μεγαλύνομαι πάντες ως μητέρα του Θεού ημών αγνήν.
ενάτη τύπων της αγνής λοχίας σου. Τύπων της αγνής λοχίας σου πυρπολούμε βιαβάτων σε έδειξε να φλέκτος και νυν καθήμων των πειρασμών αγριέλουσα κατασβέσε του με την καμινών ή να σε θεωτώ και ακαταπαύστος μεγαλύνομαι. Να πάμε στο δεύτερο ήχο. Εμβυθώ κατέστρωσε ποτέ την φαραωνίτιδα πανστρατείαν υπέροπλος δύναμης σαρκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλειψε ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρ δε δόξαστε. Τρίτη οδη δεύτε λαΐ. Δεύτε λαΐ ασωμενάς μα Χριστό τον Θεό το διελόντι θάλασσαν και οδηγήσαντι των λαών ον ανήκε δουλείας Αιγυπτίων ότι δε δόξαστε. Εξύνθησεν η έρημος όσοι κρίνων Κύριε ή των εθνών στηρεύουσα εκκλησία τη παρουσία σου ενίε στερεώθη η καρδία μου. Στερέωσον ημάς εν σοι Κύριε ο ξύλων νεκρόσα στην αμαρτία και τον φόβο σου εμφύτευσο εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε. Εν αβύσω πτεσμάτων κυκλούμενος την ανεξιχνία στον της ευσπλαχνίας σου επικαλούμε αβύσον εκθοράς ο Θεός με ανάγαγε. Ανάργου γεννήτωρος Υιός Θεός και Κύριος σαρκωθείς εκ Παρθένου ημιν επέφανε τα εσκοτισμένα φωτίσε στην αγαγήν τα εσκορπισμένα διότι μπανίμνητον Θεοτόκον μεγαλύνομεν. Την υπέρθειος αρκής οι λαβούς ανέγκαστη τον εκπατρός αχρόνος προεκλάμψαν τα λόγων εν ύμνησας η γη της μεγαλύνομεν πιστή. Τον εκ Θεού Θεών λόγων τον αρήτο σοφία οίκοντα καινούργησε τον Αβάμ βρόση φθορά πεπτοκότα δίνος εξ Αγίας Παρθένου αφράστος σαρκωθέντα δήμας η πιστή ομοφρόνος εν ύμνης μεγαλύνομε. Τώρα από τον τρίτο ήχο έτσι αυτό το οποίο έχει έτσι ενδιαφέρον είναι το ενσυνεωτόρι στο τρίτο ήχο. Εν συνέω τόρι κατήδεσε εν τη βάτω Μόησης την αφλέκτο στο πυρ της θεότητος οι λαβούς ανεγκαστροί δανείλε δε σε είδεν όρος αλατόμητον ράβδον βλαστήσασαν Ισαΐας και κραγε την εκρίσης Δαβίδ. Να πάμε στο τέταρτο ήχο. Θαλάσσις δύο τρόπους. Το ερυθρέον πέλαγος αβροχής ίχνεσι ο παλαιός πεζέψας Ισραήλ
σταυροτυπισμός έως χερσή, του αμαλικτήν δύναμη εν τη ερήμο ετροπόσατο. Πάλι της πρώτης οδής. Τρεις τάτας κρατέους, ο τεχθής εκ Παρθένου, απαθίας εν βυθό ψυχής το τριμέρες καταπόντισον δέομαι, όπως Υιός εν την πάνω την νεκρώση του σώματος επί νίκιον άσο μελώδημα. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμη. Δια τούτο εστερεώθη εν Κυρίω η καρδία μου, ουκ εν σοφία και δυνάμει και πλούτον καυχόμεθα αλενσίτη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού, ουγαρε στην Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε. Θύσος η μεταφωνήσε νέσεως Κύριε, η Εκκλησία βοάσει δαιμονολήθρου και καθερμένη, το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαν τη αίματι. Ογδοή. Χείρας εκπέτασας δανλή, λέον τον χάσματα εν λακό έφραξε, πύρος δε δύναμην έσβεσαν, άρε την περιζωσάμενη η ευσεβία σέραστε, πέδες κραυγάζοντες. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Και να τη λίθος. Λίθος αχυρότμητος όρους εξάλλαξε αυτού σου Παρθένε, ακρογωνίαιος ετμήθη Χριστός συνάψας τας διέστος ασφύσης, διό επαγαλωμένη σε θεωτό και μεγαλύνομεν. Οδόη, λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εν μέσω φλογός ευσεβήσαντας, συγκαταβάσε δρόσισας και δίδαξας μέλπιν, πάντα τα έργα ευλογείτε υμνείτε τον Κύριον. Εύαμεν το της παρακόης νοσήματι την κατάραν ισοκίσατο, σι δε Παρθένε Θεωτό και το της κυοφορίας βλαστήματι, το κόσμο την ευλογίαν εξύνθησας, όθεσε πάντες μεγαλύνομεν. Και βάζει ένα ξωριστή μετά. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και παλαμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Πάντε, τους σειρμούς που λέγανε μετά τον κανόνα, τους λέγανε στο ίδιο τέμπο ή πιο αργά? Δεν θυμάμαι τώρα, στο ίδιο, δεν καμία, αυτά είναι καθημερινές, δεν κάνανε πολλά πράγματα. Τώρα λίγο πιο αργό, τι μπορούμε να δούμε. Θυμάσαι που ψάλανε τον κανόνα. Τι που έψαλαν. Στο... Πάνω κάτω. Όχι, το ψάλανε στο... στο... Στα Στασίδια, στα Στασίδια ή στο κέντρο. Όχι, στα Στασίδια πάνω. Στα Στασίδια. Θυμάσαι ότι στο κέντρο ψάλανε τίποτα ή μόνο τα διαβαστά? Δεν θυμάμαι τόσο χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή πηγαίνω στα Γιώργο και εσείς πάτε. Δεν θυμάμαι τώρα. Για καθημερινές λέμε τώρα. Καθημερινές μόνο το...
διάφορα τάξη το ψαλτήρι. Άλλοι το στέκονται ανάλογα, ανάποδα και προς τον κόσμο, άλλοι πίσω από το προσκυνητάρι. Καμία στιγμή στο μέσο. Κανονάκι στο μέσο. Μα με στη μονή στην Αγίου Παύλου και στη μέση και τον ανάποδα διάβαζε το ψαλτήρι προς τους πατέρες. Και αυτό έχουν παλιές παραδόσεις εκεί. Εκείνο που είναι ωραίο ότι με τους κανόνες θυμιάζουν. Στο Άγιο Όρος θυμιάζουν τον κανόνα. Δεν θυμιάζουν τις κατεβασίες. Μόλι αρχίζει ο κανόνα, βγαίνει ο αιρέα και θυμιάζει και χτυπάει τι κατεβασίες. Για οδη. Από την αρχή, μόλι αρχίζει ο κανόνα. Μόλι αρχίζει ψάχνουν τον κανόνα. Θυμιάζουν τους κανόνες. Και βέβαια αυτό, να πούμε και κανένα ουσιαστικό πνευματικό δηλαδή, όλοι οι πατέρες λένε ότι είναι κάποιο νοικόδομο ότι ο καρπός ο πνευματικός βρίσκεται στους κανόνες, δηλαδή είναι, είναι παραλείπονται οι κανόνες, υπάρχει μια προχειρότητα τώρα και οι ψάλτες δεν τους ξέρουν, το μουσικό τους ξέρουν, εντάξει, αλλά δεν τους νιώθουν σαν ψαλμωδία, δεν ξέρω, τους περάνε γρήγορα και για τη συντομία του χρόνου τους παραλείπουν, αλλά και το μου κάνει εντύπωση, θυμάμαι, το ίδιο έλεγε και ο Ρώσος, ο Άγιος Ιωάννης Κωνσταντής, το ίδιο, επέμεινα πολύ, ας πούμε, στη η ψαλμωδία των κανόνων. Είναι κάτι πολύ σκέτο, το περιεχόμενο δηλαδή. Και ο Άγιος Προφύριος. Δεν ξέρετε, εσείς λέει δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτά που διαβάζετε τους κανόνες. Το λέει, έχει βαθύ περιεχόμενο δηλαδή. Κάθεται που ψάχνει τους κανόνες. Επειδή είναι αλλεπάλληλα τροπάρια μικρά, ίσως γι' αυτό και όλα τροπάρια έχουν τέτοια νοήματα. Αλλά αυτό ίσως επειδή είναι μικρά και περνάνε εύκολα στη συνείδηση των. Ο κανονάκης τι έκανε. Κανονικά, τα έχουμε δει στο Αγίου Όρους, κανονικά. Αυτό που κάνει, φοράει το μανδύα και πήγαινε από εδώ. Πάτερ, θα σας διακόψουμε γιατί μας τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Και πρέπει να πούμε ότι αυτά που ηχογραφήσαμε σήμερα για τους ακροατές μας αντικατοπτρίζουν την παλαιά αγιορείτικη παράδοση, την προφορική παράδοση, η οποία στις μέρες μας δυστυχώς ακόμα και στο Άγιο Όρος σπανίως πλέον την συναντάμε, διότι έτσι έχουν, στο Άγιο Όρος πλέον έχουν μπει και ψάλτες που μάθανε τα ψαλτικά στον κόσμο και μεταφέρανε αυτή την τέχνη, ας πούμε, και στο Άγιο Όρος. Άρα αυτό όντως είναι. Μου κάνει εντύπωση που πάντως παρόλα τα χρόνια που είστε στον κόσμο δεν τα έχετε ξεχάσει. Γιατί και εμείς, ας πούμε, τον Κώστα, και εγώ θυμάμαι πολλά ακούσματα έτσι, από Άγιο Όρος, αλλά επηρεάζεσαι όταν βγαίνεις έξω. Εντάξει, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά άμα το αγαπήσεις αυτό, τουλάχιστον σε αυτό το. Και επίσης είναι ότι ψάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, τουλάχιστον τις καθημερινές, δεν κουράζεσαι καθόλου. Ο λαιμός δεν κουράζεται καθόλου. Ας μην ξέρεις τεχνικές, μην ξέρεις φωνητικές, μην ξέρεις τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η φωνή. Και έτσι μια άνεση πνευματική. Και βέβαια το Άγιο Όρος έχει τώρα μια τάξη που. Όπως και στο Πατριαρχείο υπάρχει τάξη. Αξιοζήλια αυτή δηλαδή. Ο ψάλτης θα ψάλει. Δεν θα ασχοληθεί να βρει το τυπικό, να πει το κυριλέσον αυτός. Έχει, ο ψάλτης θα πει τα ιδιόμελά του, θα πει χειροβικά, τα αξιονεστή, ό,τι να έχει να πει. Οι άλλοι θα ψάλουν τους κανόνες κτλ. Και έτσι είναι, υπάρχει μια αρμονία, μια τάξη, η οποία σε ξεκουράζει και δεν σε αγχώνει. Έτσι, οπότε αυτό είναι απαραίτητο για να είναι εύρυθμη η ψαλμωδία και ευχάριστη και ξεκούραστη. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ευχή σας. Κυρίου, να είμαστε καλά και να μπορούμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Εμποθύρεσαι με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής, άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ούση του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Σώσον με εσύ επιλάβει.